Μην περιμένετε cringe draw σήμερα. Δεν θα έχει. Καλησπέρα παίκτες μου, Φράγκοντα εδώ με άλλο ένα αλφα βίντεο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε draftάκι. Μου έλειψε το draftάκι, πιστεύω έλειψε και σε εσάς. Έχουμε καιρό να παίξουμε και draftάκι σε live stream. Πήραμε και το affiliate στο Twitch. Όσοι δεν στηρίζετε εκεί πέρα, να στηρίξετε. Υπάρχει link κάτω στην περιγραφή. Κάνουμε σχεδόν καθημερινά live stream εκεί πέρα στις 9 η ώρα. Για να μαθαίνετε νεότερα, follow στο Instagram και αυτό κάτω στην περιγραφή. Για να είστε σίγουροι ότι δεν θα χάσετε κανένα live και giveaway που μόλις τρέχει. Info υπάρχει στο Instagram. Λοιπόν, σήμερα έχουμε draftάκι. Οπότε πάμε να μπούμε στο βίντεο να μην σας κουράσω. Λοιπόν, πριν διαλέξουμε σύστημα, θέλω να πω ότι αν είσαι καινούριο και σου αρέσει το βίντεο, σου αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού, σιγουρεύσου ότι θα αφήσεις like. Μπορείς να αφήσεις ένα comment αν έχεις να προτείνεις κάτι για καινούργιες ιδέες για βίντεο, είτε στο FIFA είτε σε οτιδήποτε. Και προφανώς άσε και ένα subscribe πατώντας καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα καινούργια βίντεο. Λοιπόν, πάμε να διαλέξουμε σύστημα που από όσο βλέπω δεν δίνει κάτι τρομερό. Όλα τα συστήματα είναι με 5 και 3 πίσω, οπότε τα απορρίπτουμε. Αν και το, αυτό το 5-3-2 ή και το, ακόμα καλύτερα το 5-2-1-2 είναι ενδιαφέρον σαν σύστημα και μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε πιστεύω ότι από το να πάω στο 4-3-3 defend θα πάω στο 5-2-1-2. Και πάμε να δούμε τι θα μας δώσει. Προφανώς θα ξεκινήσουμε με ένα μεσία που είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Ένα ιδιαίτερο σύστημα. Λοιπόν, ελπίζω να βγάλουμε ένα αρκετά high rating draft τουλάχιστον. Μας δίνει Ράμος, μας δίνει και Van Dijk, μας δίνει και Αλάμπα. Ο Ράμος θα κολούσε τέλεια με το Messi, ο οποίος δεν θα μπορούσε να παίξει σε άλλη θέση. Οπότε θεωρώ ότι αντί για Van Dijk θα πάμε στον Ράμος. Στην τελική μπορεί να μας δώσει κάποιον άλλον, κάποια άλλη κάρτα του Van Dijk που να είναι ακόμα καλύτερη. Γιατί πολύ συχνά μου τη δίνει την τότη του. Λοιπόν, από τους κυρίους εδώ πέρα θα ήθελα πολύ να πάρω τον Tomori, αλλά νομίζω πως θα πάω στον Βαράν λόγω chemistry, να το συνεχίσουμε με ισπανικό. Και σαν left back δεν βοηθάνε, αλλά θα πάρουμε τον Hernandez, ο οποίος είναι πολύ δυνατό αριστερό back και κάνει και λίγο με τον Βαράν. Συνεχίζει να μας δίνει παιχνίδια από το ισπανικό. Για να δω τον Herrera. 3 skill move, 4 weak foot. Τα stats του είναι πολύ καλά αμυντικά. Πολύ καλά και νομίζω θα τον προτιμήσουμε από τον Modric σίγουρα. Και λογικά και τον De Jong. Πάμε με τον Herrera. Okay. Απλά για το chemistry. Θα πάρουμε Suarezito. Δεν κυλάει καλά. Οι παίκτες που μου έχει δώσει δεν με έχουν εντυπωσιάσει. Ακόμα και στην άμυνα που είναι καλοί παίκτες. Τώρα εδώ πέρα θέλω να πάρω Σον, αλλά θα αναγκαστώ να πάρω Μπενζεμά μόνο και μόνο για το κέμισε. Γιατί ο Σον είναι καλός παίκτης, αλλά ούτε το πρωτάθλημα βοηθάει και σίγουρα δεν βοηθάει η εθνικότητά του ώστε να τον κολλήσουμε με την υπόλοιπη ομάδα. Και αυτό είναι κακό. Λοιπόν, Νόιερ στο τέρμα. Και ελπίζουμε ο Πάγκος να είναι πολύ καλύτερος και με 2-3 icon ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε κάποια πράγματα. Λέμαν στο τέρμα. Τον τζιμπάμε, εννοείται. Τον χώνουμε μέσα. Υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα. Right back, Carles Puyol. Θα τον πάρουμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ξέρουμε ότι είναι πολύ δυνατή αυτή η κάρτα, αλλά θα πάμε για Campbell. Για να δούμε. Bernard. Θα πάρουμε Bernard, ίσως για κάποιο super sub. Αν και αν περιμένουμε από τον Bernard να μας σώσει, σωθήκαμε. Rui Costa για Cam. Και ενδιαφέρον αυτή η κάρτα εδώ πέρα. Και αυτός 3 weak foot. Όχι, θα πάμε για Rui Costa στο cam. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε cam. Okay, για να δώσω και το chemistry. Είναι ο moment, prime moment Rui Costa. Και θα κοιτάξουμε τώρα να πάρουμε όσο γίνεται πιο usable παίκτες. Θα πάρουμε την Chulu κάρτα του Salah. Όμορφα. Θα πάμε για Griezmann. Γιατί δεν έχουμε έναν που να μπορεί να παίξει επίθεση, που να είναι λίγο πιο γρήγορος κτλ. Όλοι είναι πολύ βαριά κορμιά. Θα πάμε με τον Κουτίνιο, το Σαλουζά παίξει. Okay. Αυτή η κάρτα που μπορεί να μπαίνει ακόμα και σαν αλλαγή, γιατί ίσως να μην χωράει αν δεν μου δώσει άλλο έναν icon, είναι ενδιαφέρουσα. Αυτή η κάρτα είναι ενδιαφέρουσα, την βάζω αμέσως στις αλλαγές. Έχουμε άλλα 3 ή 4, δεν θυμάμαι. Νομίζω πως θα πάω για τον κύριο εδώ πέρα, που τον έχω συναντήσει πολλές φορές αντίπαλο και μου έχει κάνει τη ζωή δύσκολη. Για να δούμε. Αυτό ήθελα, έναν τέτοιο παίκτη. Λοιπόν, 5-5 αυτή η κάρτα του Ντι Μαρία. Έχω ακούσει απίστευτα λόγια. Agility 99, προφανώς και την επιλέγουμε. Και θέλω έναν icon εδώ πέρα. Έναν icon CDM. Δεν μας τον δίνει, μας δίνει David Neres, δεν μας πειράζει καθόλου. Πάμε για τον manager. Θα ξεκινήσουμε λογικά με 100 chemistry, φαντάζομαι. Αργεντίνο προπονητή. Και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χωρέσουμε τώρα όλους μας τους παίκτες εδώ πέρα για να έχουμε το καταλληλότερο chemistry.
Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε τον draft. Πάμε λίγο με την ομάδα του. Είναι εντάξει. Ρε παιδιά, είναι ακραίο. Τι του έχει δώσει, του έχει δώσει 4 food birthday. Με Van Dijk και Pogba food birthday μέσα. Του έχει δώσει 4-5 prime moments icon. Ακραία ομάδα. Ακραία ομάδα. Με τη Μαρία Μεσσία μπροστά. Οκ, okay, είναι draft. Είναι draft, δεν είναι weekend league. Θέλουμε να απολαύσουμε τον draft. Οπότε θέλουμε παίκτες που να γουστάρουμε για να το απολαύσουμε. Δεν μπορούμε να παίρνουμε τώρα με Μπενζεμά, Σουάρες μπροστά. Με δύο τόσο βαριούς. Τόσο βαριά κορμιά. Ρούι Κώστα στο δεξί του πόδι είναι prime moments. Δεν ξέρω αυτή η κάρτα του Ρούι Κώστα θα είναι. Κατά πόσο είναι καλή. Ω πασάρα, πασάρα. Και φοβερό τελείωμα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο τσίκ από τον Τι Μαρία. 1-0 στο 17. Όμορφο. Απ. Απ. Κλειστή γωνία Μεσσίας. Ου, το βγάλε παιδιά ο Λέμαν. Το έκανε ψιλοπάνω. Δεν ξέρω γιατί το κάνει τόσο κακό. Η αλήθεια είναι. Για να δούμε. Θα βρω τον Τι Μαρία. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Στην κλειστή γωνία, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. 2-0. Όμως ήταν για καλό. 2-0 στο 58. Κορνεράκι. Κορνεράκι και μυρίζει γκολάκι αυτό, να ξέρετε. Δείτε τώρα, την βγάζω έξω με τη μία στο αριστερό πόδι του Τι Μαρία, ο οποίος έκανε κίνηση μέσα για κάποιο λόγο. Χώθηκε σαν την μπούτσα μέσα. Εγώ περιμένω. Αυτό ο αριστεροπόδαρος είναι. 3-0. 3-0, 3-0 στο 70 και τέλος. Και τέλος. Όπα. Όπα. Τούφηκε. Τούφηκε. Όπα. Όπα. Ρε, γιατί δεν την πέρασε από πάνω το κεφάλι του. Όχι, ρε, θα ήταν πολύ ωραίο γκολ αυτό. Γιατί δεν μπορούσε να την πέρασε. Αυτό το έκανα καλά εγώ το σκριμπού. Ένα εύκολο πρωτομάτσο, ευτυχώς, γιατί είχε πολύ καλή ομάδα αντίπαλος. Ευτυχώς δεν ήξερα να παίζει. Δύο φάσεις. Οκ. Okay. Λοιπόν, βλέπουμε μια δεύτερη ομάδα η οποία δεν είναι τόσο καλή. Για την ακρίβεια είναι πολύ μέτρια και το chemistry πολύ μέτριο. Τέλεια, πάμε. Let's go! Όπα! Παιδιά, πώς μας χόρεψε εδώ πέρα, πώς μας χόρεψε εδώ πέρα. Ευτυχώς. Ευτυχώς γίνανε και οι αλλαγές μας. Οκ, okay, το παιχνίδι τώρα ξεκινάει, πάμε. Παιδιά, δεν μίλησα καν, δεν περίμενα καν ότι θα έρχονταν έτσι. Στη γωνία! Πώς το χάνεις αυτό, εξήγησέ μου πώς το χάνεις αυτό. Τι κάνει από το 30, κάνει πάση στην αμυνά. Τι κάνει παιδιά από το 31. Οπ, την πήρε τέλεια. Έλα ρε Σιντι Μαρία. Μα την παίρνεις τόσο όμορφα ρε φίλε. Φέρ την καλά. Βασικά βάρα το καλά. Καλά την έφερες. Το θέμα είναι ότι περνάει ο χρόνος και εμείς δεν γινόμαστε ιδιαίτερα απειλητικοί. Έχουμε βάλει την press, έχουμε βάλει ό,τι χρειάζεται να βάλουμε για να πρεσάρουμε. Δείτε τι κάνει ο αντίπαλος παιδιά. Δεν έχει κάνει βασικά πέρα από τον goal, δεν έχει κάνει τίποτα. Κάνει αυτό το πράγμα σε όλο το match. Τι κάνει, όλο το match έτσι. Όλο το draft έτσι, passes. Τι κάνει μαλακιά του, θα την κάνει μαλακιά του. Πάμε ρε τη Μάρια. Πάμε ρε φίλε, αυτό που χρειαζότανε. Αυτό που χρειαζότανε φίλε μου. Πάρ το τώρα. Τώρα θα το πάρεις αναγκαστικά τον τάψου ρε φίλε. 30 λεπτά. Τι 30 λεπτά. Από το 30 κάτι κάνεις πάσες πάσες. Draft είπαμε να παίξουμε, θα μας πάσουν τα νεύρα ρε φίλε αυτοί αντίπαλοι. Δεν τρέχουν οι παίκτες μου, δεν τρέχουν οι παίκτες μου, δεν τρέχουν οι παίκτες μου, δεν τρέχουν οι παίκτες μου. Δεν τρέχουν οι παίκτες μου. Λοιπόν. Λες και τρέχανε με πίτανε, δεν πω πω, απίστευτο. Πώς θα βγει έτσι μάτς, εξηγήστε μου λίγο πώς θα βγει έτσι μάτς. Δείτε λίγο, μάλλον δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τι φάση.
Όχι. Ο Λέμαν. Παιδιά, ο Λέμαν είδα τι έκανε. Τι μόνο εμένα μου φάνηκε τώρα. Να δούμε αν θα δείξει replay. Ήταν λες και προλάβει να πάει στο τέρμα, αλλά δεν πήγε ποτέ. Απλά έφυγε προς τα έξω. Να δω λίγο ξανά. Ναι, έφυγε. Χωρίς να πει τίποτα. Έκανε χώρο στο τέρμα. Να βαρέσει ο άλλος. Θα συνεχίσω να βάλω την πρέσα, αν και έχουν πεθάνει όλοι μου οι παίκτες. Δεν ξέρω, παιδιά κάνει πάλι και... Κάπου είδε φάουλ. Δεν ξέρω, εγώ δεν... Δεν μου φάνηκε κάπου να είναι φάουλ. Ρε, δείτε τι κάνει ρε φίλε, δείτε τι κάνει, εναλλαγή από τη μια μεριά στην άλλη, τρελαθώ ρε φίλε. Τίποτα, δεν τραβάει ομάδα, παιδιά. Έχουν κουραστεί όλοι. Ρε, κάνε μια επίθεση, βρε. Δεν τι κάνει. Δεν τι κάνει, ρε παιδιά, δεν τι κάνει. Γιατί να υπάρχουν τέτοιοι παίκτες, γιατί να υπάρχουν τέτοιοι παίκτες, ρε φίλε, σε αυτό το παιχνίδι. Απίστευτο. Απίστευτο. Μπήκαμε να παίξουμε ένα draft γεμάτο διάθεση. Πραγματικά σας μιλάω. Ήθελα πώς και πώς να παίξω λίγο FIFA μισοβδόμαδα για να παίξω αυτό εδώ το πράγμα. Εντάξει. Θα μου πεις δεν είναι ευθύνη της EA αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ευθύνεται ξεκάθαρα οι άνθρωποι. Είναι... Κρύβεται άνθρωπος από πίσω. Δεν είναι θέμα της EA. Α. Οκ. Κάρντι. Έχουμε βγάλει πολύ χειρότερα από πολύ καλύτερα πακέτα. Να δώσει κανένα walkout τώρα από αυτά τα τρία, τρελαθούμε. Όχι, αυτό δεν είναι τίποτα. Ικανή για όλα είναι η EA. Είναι ικανή για όλα. Πάμε και τελευταίο πακέτο. Jumbo Gold Pack. Δεν είναι τίποτα ούτε αυτό. Τέλεια, δεν περίμενα κάτι καλύτερο, παιδιά. Χάσαμε το δεύτερο γύρο. Πραγματικά ζητώ συγγνώμη. Πραγματικά ζητώ συγγνώμη, θα ανεβάσω αυτό το βίντεο για να σας ενημερώσω και να σας πω 5 πραγματάκια. Ωραία, και να σας πω πρώτον, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσο παρακολουθήσατε. Θα έρθουν καλύτερα βιντεάκια, υπόσχομαι. Ήθελα να κάνω μια ανασκόπηση του Weekend League μου που τελείωσα Gold 1 με 2 μάτς να απομένουν. Ήταν ίσως το καλύτερο μου γουλού παικτικά όταν έπαιξα τα μάτς off stream. Ο λόγος που δεν στριμάρω τόσο συχνά τώρα τελευταία μέσα αυτή τη εβδομάδα είναι γιατί έχω θέμα με το ίντερνετ μου και όταν στριμάρω έχω τρελό delay. Τρελό delay και δεν μπορώ να παίξω και είναι κρίμα γιατί ούτε εσείς βλέπετε κάτι τρομερό από gameplay. Βλέπετε εμένα να γκρινιάζω. Και ούτε καν να δυσκολεύομαι για να το πάω Gold 1. Ενώ όταν τα έπαιξα off stream πήγα Gold 1, δύο μάτσα απέμειναν και πιστέψτε με, πολύ κακές ήττες και πιστέψτε με, οι ήττες που έκανα on stream με delay ήταν όσοι ήταν στο stream το καταλαβαίνετε τι λέω και θυμάστε μάλλον. Να σας πω ότι τρέχει και ένα giveaway στο Instagram, όσοι θέλετε να πάτε να το τσεκάρετε. Razer ποντίκι και mousepad μαζί με το FIFAHOLIC. Link και το FIFAHOLIC το YouTube του είναι κάτω στην περιγραφή. Αν θέλετε να πάτε να τσεκάρετε, κάνει και αυτός βίντεο Call of Duty και FIFA και θα έρθουν και άλλα βίντεο. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι τα live δεν γίνονται πλέον εδώ, οπότε υπάρχει link πάνω στην περιγραφή αν θέλετε να τσεκάρετε πού γίνονται τα live. Ενημερώνω στο Instagram ώρες και μέρες. Η ώρα είναι βασικά σταθερή, είναι 9 ώρα το βράδυ. Μέρες ήταν κάθε μέρα, τώρα θα το πάω λίγο πιο αραιά. Για να βρω την όρεξή μου να στριμάρω και να το κάνω με όρεξη αυτό το πράγμα. Θέλω 2-3 μέρες να πάρω off. Επίσης την Πέμπτη θα τρέξει στο κανάλι της Battle.net στο Twitch μια εκπομπή 5 με 6 το απόγευμα για μια ωρίτσα. Θα είμαι εγώ με το Stav Attack. Θα καλέσουμε κάποιους προ παίκτες από τη σκηνή του FIFA είτε και από τη σκηνή του Pro που έχουν πάει σε events, που έχουν κερδίσει τουρνουά. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, μην τη χάσετε, ωραία, μην τη χάσετε. Battle.gs στο Twitch, να πάτε να την τσεκάρετε. Αυτά είχα να πω, αυτό είναι το βίντεο, δεν είναι κάτι τρελό. Θέλω να μου δώσετε κάποιες ιδέες, ίσως αν θέλετε κάποια σιρούλα να κάναμε. Οτιδήποτε ιδέα έχετε, οτιδήποτε ιδέα, ρίξτε την. Ωραία, επίσης θέλω να σας πω ότι σκέφτομαι να κάνω ένα, δύο, τρία, τέσσερα βιντεάκια max. Γιατί ξεκίνησα εδώ και δύο μέρες μια διατροφή vegan. Και είναι ένα θέμα στο οποίο λίγο πολύ όλοι έχουν άποψη, αλλά κατά βάθος κανείς δεν ξέρει την τύφλα του. Γιατί άμα κρίνω από τα μηνύματα που μου ήρθανε, δεν ξέρουν την τύφλα τους. Οπότε αν θα σας ενδιαφέρει να δείτε ένα τέτοιο βιντεάκι, εγώ θα ήθελα να το κάνω. Οπότε αν σας ενδιαφέρει, πείτε το μου και να το ξέρω. Κάτω στα comment και αυτό. Αυτά είχα να πω. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe, δώστε ό,τι feedback έχετε, δώστε ό,τι ιδέα έχετε. Αυτά θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο.
Ciao.